Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018. Καλό μήνα να έχουμε λοιπόν. Πάμε γρήγορα στις ζωδιακές μας προβλέψεις. Κριός. Οι όψεις των πλανητών από το ζώδιο του ηχθείς σας κάνουν αρκετά ρομαντικούς, επομένως χάνετε για λίγο τη μαχητικότητά σας στα πρακτικά ζητήματα της ζωής σας. Ξέρω αυτό σας τρομάζει, αλλά δεν θέλει άγχος. Όλα ρολάρουν γύρω από τα επαγγελματικά και σήμερα θα χαρείτε μοναδικές στιγμές παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ταύρος. Ταυράκια μου, προσέχετε σήμερα τον τομέα της εργασίας. Προσοχή σε ιώσεις και κρυώματα και γενικά να προσέξετε το νευρικό σας σύστημα, διότι κάποιοι προσπαθούν να σας το χαλάσουν. Και φυσικά και τη διάθεσή σας. Οικονομία και εργασία καλυτερεύουν και δώστε σημασία στην επικοινωνία με τους γύρω σας. Οικογένεια, φιλία και έρωτα θα έχετε σήμερα πάρα πολύ καλές απολαβές. Διδυμάκια μου. Έχετε κάνει την πιο τέλεια δουλειά, δηλαδή στο να τελειοποιήσετε τον εαυτό σας. Μια επιβράδυνση από τον τομέα της εργασίας σας δίνει την όθηση να χαρείτε την ημέρα σας. Ο φιλικός τομέας πρωταγωνιστεί και να χαρείτε με τη χαρά σας, αλλά και ο ερωτικός σύντροφος είναι κοντά σας και σας καμαρώνει με τις επιτυχίες σας. Δώστε προτεραιότητα στα ψυχικά σας θέλω. Και περνάμε στον καρκίνο. Καρκινάκια μου, σήμερα η νέα όψη του πλανήτη σας, της Σελήνης δηλαδή, σας κάνει λίγο σκεπτικούς και ιδιαίτερα συναισθηματικούς. Επιτυχία έρχεται από τον τομέα της εργασίας, αλλά πρέπει να διαχειριστείτε λίγο περισσότερο τον οικονομικό σας τομέα. Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σας ευχαριστεί και σας ανεβάζει και τη διάθεση. Λέων, λιονταράκια μου, σήμερα μια υποτονική ημέρα κυλά για σας, με πολλές σκέψεις γύρω από τα ερωτικά σας θεματάκια. Τα πράγματα θα διορθωθούν να παραμείνετε ψύχρεμοι. Οι νέες πλανητικές όψεις από το ζώδιο του ηχθεί σας κάνουν πιο ευαίσθητους, άρα και πιο ευάλωτους. Μην το δείχνετε όμως στον περίγυρό σας. Παρθένος. Όλοι οι πλανήτες συγκεντρωμένοι στο απέναντι ζώδιό σας τον ηχθεί σας κάνουν ευάλωτους σε θέματα πρακτικά αλλά και θέματα υγείας. Προσέξτε ιδιαίτερα τον εαυτό σας και μην υπεραναλώνεστε σε ζητήματα τρίτων προσώπων. Ο εργασιακός τομέας σας απορροφά με σκοπό όμως την επιτυχία σας. Και περνάμε στο ζυγό. Ζυγάρια μου, σήμερα είναι μια μέρα απολογισμού στον εργασιακό αλλά και ερωτικό τομέα. Δώστε προτεραιότητα στον τομέα της εργασίας και από το απόγευμα και μετά θα ασχοληθείτε με τα προσωπικά σας ζητήματα. Η ημέρα κυλά με πολύ τρέξιμο, αλλά εσείς άκρος σκεπτικοί θα βρείτε και τις λύσεις σας. Σκορπιός. Ο ερωτικός τομέας λαμπαδιάζει, μόνο να φροντίσετε να μην μείνουν τα ποκαίδια στο τέλος. Προτού πάρετε μια απόφαση για το μέλλον σας το ερωτικό. Φιλτράρετε και να ζυγίσετε σωστά την κάθε σας κίνηση. Ο εργασιακός τομέας σας θέλει δυνατούς. Δώστε του σήμερα την πρέπουσα σημασία. Τοξότης. Τοξοτάρες μου, σήμερα μπορείτε να χαρείτε μοναδικές στιγμές στον τομέα της εργασίας και φυσικά να χαρείτε την επιτυχία σας, ίσως και μια προαγωγή. Η κούρασή σας μπορεί να είναι στα ύψη, αλλά ο τομέας της φιλίας και του έρωτα σας χαρίζουν μοναδικές στιγμές. Χαλαρώστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και πρέπει να δώσετε προτεραιότητα σε νέα σχέδια. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Η δουλειά σας απορροφά, όπως και ο τομέας της εργασίας οικονομίας έχουν την τιμητική του σήμερα, ένας καλός απολογισμός στα έσοδα-έξοδα θα φέρουν και τις λύσεις σας, ρε παιδιά, σε όλα τα ζητηματάκια σας. Ερωτικά πρέπει να προσέχετε πώς μιλάτε στο τέρι σας. Ίσως σήμερα σας κάνει μερικά παραπονάκια. Υδροχός. Οι εξελίξεις είναι γοργές σε κλεισίματα συμφωνιών από τον τομέα της εργασίας. Μόνο χαρά έχετε να εισπράξετε και πρέπει να δώσετε βαρύτητα στα έξοδα αλλά και σε επαγγελματικά ταξίδια τα οποία μπορεί να προκύψουν ευνίδια. Μη μασάτε, ρε παιδιά, η δύναμή σας είναι στα ύψη και σήμερα μπορείτε να περιμένετε μια επιβράβευση από τον ερωτικό σας τομέα. Ιχθύες. Ψαράκια μου, δώστε προτεραιότητα σε ένα οικογενειακό ζήτημα το οποίο προκύπτει ευνίδια. Μην ταράξετε τον ψυχικό σας κόσμο. Οι λύσεις έρχονται και πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στο επαγγελματικό σας μέλλον. Αποκαλύψεις στον εργασιακό τομέα φέρνουν και τη γαλήνη αλλά και τη ρύθμιση εσόδων-εξόδων. Ο έρωτας για άλλη μια φορά πρωταγωνιστεί στη ζωή σας. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.